Σας είπα πως επιστρέφουμε στο YouTube και σε νέα περιεχόμενα, αλλά για να επιστρέψουμε στο YouTube και σε νέα περιεχόμενα θα πρέπει να έχουμε και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Καταφέραμε ένα κομμάτι σημαντικό, το βλέπουμε εδώ, αλλά χωρίς καλό ήχο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το puzzle. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Στρατέλης Δανίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ, unboxing από το γνωστό γραφιάκι. Μόλις ολοκληρώθηκε το puzzle και μπορούμε επιτέλους να κάνουμε το νέο περιεχόμενο όπως σας έχω πει. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι σε ένα προϊόν το οποίο το βλέπετε πρώτη φορά ή είναι ολόφρεσκο. Μιλάω για τα ασύρματα μικρόφωνα της DJI Mic 2, είναι δηλαδή η καινούρια έκδοση, πρέπει να έχει βγει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Όλοι γνωρίζουμε τις άλλες εταιρείες, όπως είναι και το μικρόφωνο μου αυτό εδώ, της Rode, αλλά αυτό το πακέτο που σου δίνει DJI δεν το βρίσκεις σε καμιά άλλη εταιρεία, πέρα από μία, η οποία στοιχίζει και 200 ευρώ κάτω. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της και αν το πω θα είναι λάθος. Τέλος πάντων, και εγώ είχα στο μυαλό μου τα mic, τα γνωστά αυτά εδώ της Rode, τα θεωρούσα top. Ναι, είναι πάρα πολύ καλά, έχει πάρα πολλές επιλογές αυτά η Rode, αλλά η DJI νομίζω έχει κάνει, έχει ολοκληρώσει, να το φέρω έτσι εδώ το μικρόφωνο, έχει ολοκληρώσει το πακέτο. Γιατί έχουμε τα πάντα που χρειάζεται ένας ο οποίος θέλει να είναι action, φύγαμε, plug and play. Να τα έχει φορτισμένα, να τα έχει όλα μαζί. Αν θέλει να τα τραβήξει από ένα iPhone, να έχει την επιλογή μέσω adapter να τα τραβήξει από ένα iPhone. Αν θέλει να κάνει έτσι παρουσιάσεις unboxing όπως είμαι εγώ εδώ, χωρίς αυτό το μικρόφωνο ή χωρίς την ψήρα που είχα, σου δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι θα κουμπωθεί πάνω στο νέο vlogging setup μας, όπως βλέπετε εδώ. Έχετε δει το βίντεο, θέλω να πιστεύω, που έχω κάνει με την Insta360, βγάζω το βίντεο της κάμερας και μετά από μια εβδομάδα ανακοινώνει το καινούριο μοντέλο. Θυμάστε που σας έλεγα για τα leaks? Επιβεβαιώθηκαν και βγήκε και το καινούριο μοντέλο. Ελπίζω να βλέπει αυτό εδώ το βίντεο Insta360 και να μας στείλει την Ace Pro 2. Εμείς έχουμε την 1 η οποία είναι υπερτούμπανη, αλλά και οι δύο είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, τι χρειαζόταν για να αναπληρωθεί αυτό το τέλειο κόμπο? Το καλύτερο ασύρματο μικρόφωνο της αγοράς. Πόλτι σύντου charging station. Δείτε λίγο εδώ τι βγαίνει. Δείτε εδώ τι βγαίνει. Top. Κάτι άλλο εδώ. Θήκη τρομερή. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, παιδιά. DJI. Το επόμενο κάποια στιγμή DJI προϊόν θα πρέπει να είναι ένα drone. Ψάχναμε εδώ και χρόνια. Και ανοίγοντας τη θήκη, μέσα μας βλέπουμε την άλλη θήκη. Αυτή τη φορά όμως εδώ μέσα θα κρύβει τον εξοπλισμό μας. Αυτόν που μας χρειαζόταν για να ξεκινήσουμε τη νέα σειρά και όχι μόνο. Ένα αυτοκολλητάκι ανοίγει και έχεις το καλώδιο ταψί για τη φόρτιση. Προφανώς ανοίγουμε και βλέπουμε τρομερή κατασκευή DJI. Προφανώς και θα δοκιμάσουμε. Έτσι εδώ το έχω και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω κάποιο ρεκόρντι μου και να έχω το μικρόφωνο μου σε αυτό εδώ το μέγεθος για 250 μέτρα εμβέλεια, χωρίς καλώδια, χωρίς τίποτα, και να είμαι τέλειος. Το ξαναβάζεις μέσα, μου δείχνει εδώ πέρα ότι έχει 15 ώρες το αριστερά, 15 ώρες και το δεξί, και είναι σε πολύ χαμηλή στάθμη όπως και το receiver μας. Αυτό εδώ είναι το receiver, το οποίο έρχεται και κουμπώνει. Θα σας δείξω τώρα αμέσως. Το βλέπουμε. Είναι έτοιμο τώρα ουσιαστικά, μαζί με το καλώδιο το οποίο παίρνει από εδώ από τον adapter. Έτσι εδώ και είσαι έτοιμος. Τώρα ναι, το έκανα πολύ πρόχειρα. Δεν θα είναι έτσι. Θα είναι έτσι. Και ουσιαστικά έχεις τώρα τη σύνδεση. Σκεφτείτε ότι αυτή μπορεί να είναι και μια DSLR, ένα κινητό κλπ. Εντάξει, το κινητό βέβαια είναι με iPhone adapter ή Type-C, έτσι. Σκεφτείτε ότι αυτή είναι μια DSLR, όχι μια action κάμερα. Πηγαίνει πάνω από την DSLR μας, κουμπώνει στην υποδοχή που έχει η DSLR η κάμερά μας και έχουμε ουσιαστικά έτοιμο το ασύρματο setup μας. Τόσο compact, με ένα καλωδιάκι ακριβώς το μέγεθος που χρειάζεται, χωρίς κάτι παραπέρα, και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε να κάνετε το οτιδήποτε. Μας δείχνει ότι έχει
γίνει η ζευγοποίηση και το τρίποδο. Το τρίποδο, ας πούμε, ανοίγει και έτσι. Θα το δείτε πάρα πολύ στο ξένο YouTube αυτό εδώ το setup, να ξέρετε. Είναι αυτή τη στιγμή ίσως και από τα καλύτερα. Ίσως και από τα καλύτερα vlogging setup εκεί πέρα έξω, με την ποιότητα που σου προσφέρει Insta360, όπως και με την ποιότητα που σου προσφέρουν εδώ τα ασύρματα μικρόφωνα της DJI. Και κάπως έτσι με ακούτε τώρα από το μικρόφωνο έξω. Κάνει πολύ ωραίο χώρο. Έχει λίγο αεράκι, γι' αυτό ήρθα και λίγο ψηλά. Να γυρίσω, να το δείτε κι εσείς. Εδώ είναι ο γορίλοβος που λέμε στη Δράμα, η θέα που έχει το λεκανοπέδι, να πούμε. Είναι μια πολύ ωραία θέα. Και ήρθα εδώ πάνω και για τη θέα, εντάξει, προφανώς. Κάπως έτσι θα είναι το vlogging setup μας σε τέτοιες περιπτώσεις και βίντεο που θέλουμε να κάνουμε. Το μικρόφωνο το έχουμε κουμπώσει εδώ, όπως βλέπετε. Έχει πολύ λίγο αέρα. Κούμπωσε. Εντάξει, τώρα κατά πόσο κόπηκε ο αέρας δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θα το δούμε μετά στο μοντάζ. Από το λίγο που είδα πριν στο σπίτι στο μοντάζ, και κουρεμένος, έτσι, ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός. Καμία σχέση με αυτό που υπολόγισα και με αυτό που έβλεπα στο YouTube, τέλος πάντων, από τα review. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Να το δω εκεί, έτσι, ναι, μην πέσουμε. Εδώ τον καζόν, δεν ξέρω αν το σωστό δείξα. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ πέρα, πάνω στον Κορυλόβο. Είναι ένα μικρό βουνό, τέλος πάντων, πάνω εδώ στη Δράμα. Και από εκεί κάπου, δεν φαίνεται, είναι το Φαλακρό. Πολύ καλός ήχος. Ελπίζω και αυτό εδώ να κάνει δουλειά τώρα, να, ας πούμε, φυσάει. Θα γίνει αναλυτικό review του τσαντάκι μεταφοράς του μικροφόνου. Εντάξει, δεν είναι αναλυτική παρουσίαση τώρα, αλλά ναι, θα γίνει, είναι το επόμενο βίντεο. Επιστρέφουμε, βλέπετε, βήμα-βήμα και κάτι. Έτσι, mic τώρα, vlogging setup έτοιμο. Πάμε να μπούμε δυναμικά στη νέα σεζόν και να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό περιεχόμενο, το οποίο θα είναι κάτι διαφορετικό για το κανάλι. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.